ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι θα καταργήσει τον ΕΜΦΙΑ. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η σύλληψη του φόρου είναι λανθασμένη και αντισυνταγματική και όχι τα επιμέρους, τα οποία τα τεχνικά ζητήματα ούτως ή άλλως λύνονται. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως το γεγονός ότι η κυβέρνηση από την ημέρα που ανακοινώθηκε ο φόρος, κάθε μέρα βγαίνουν υπουργοί και βουλευτές και λένε μελετάμε να τον μειώσουμε για τον Α, για τον Β, για τον Γ και προσθέτουν κατηγορίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να επιβαρύνονται και ενδεχομένως οι περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες δεν θα έπρεπε να επιβαρύνονται, αλλά μου κάνει μια εντύπωση τι ακριβώς ψηφίζουν μετά στη Βουλή. Αυτό είναι το ένα. Περιμένουμε κύριε Κυρίτση τέλη Σεπτεμβρίου να διορθωθούν τα λάθη. Τα λάθη. Ένα. Δεύτερο. Εξετάζει, σας είπα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τις ελαφρύνσεις ορισμένες κατηγορίες. Αυτά γιατί δεν τα εξέτασε πριν το ψηφίσετε τον νόμο. Οι βουλευτές έχουν δώσει εντολή. Εντολή. Και η εντολή αυτή θα την ξέρουν τέλη Σεπτεμβρίου. Γιώργο Κυρίτση, θα κάνω ένα νοηματικό άλμα. Τελείως. Σκέφτομαι τα tweet του κυρίου Παπαδημούλη. Βλέπεις πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την ουσία του διπλού φωνικού μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τα tweet του Παπαδημούλη. Τι πράγμα αφορούν τον ΕΜΦΙΑ? Όχι, καμία σχέση. Είπα θα κάνω ένα νοηματικό άλμα, είναι αυτό που λέει αφού σε βρήκα εδώ πέρα. Ήταν μακρινό το άλμα που έκανες. Πολύ μακρινό ήταν. Η οικογένεια το διέψευσε όμως. Θα σου πω σε κάποια στιγμή και ένα ανέκδοτο για τον... Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπογδάνο. Δεν ξέρω. Έτσι, απλά είχε ασχοληθεί. Λέμε για το φωνικό στη Μάρα. Σε περίπτωση που είχε ασχοληθεί με αυτό ο Γιώργος Κυρίτσης και όντως κάνοντας ένα τεράστιο νοηματικό άλμα, ενδιαφερόμουν. Σονάρι είναι πίσω. Κανονικά. Ναι, αλλά λες γιατί για το φωνικό στη Μάρα δεν νομίζω ότι έχει κάποιο είδους πολιτική προέκταση. Είναι ένα κλασικό ποινικό θέμα του αστυνομικού δελτίου. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι παραπέρα. Οκ. Εντάξει. Το κλείνουμε αυτό. Το λέω διότι βλέπω και το timeline στο Twitter και τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται και ήθελα από την δική σου πολιτική πλευρά. Ένα μόνο σχόλιο θέλω να κάνω και αυτό δεν είναι πολιτικό. Πιστεύω ότι αν τα παιδιά αντί να παίρνουν πρόστατα και πρωτεΐνες και να πηγαίνουν στα γυμναστήρια να παίρνουν όγκος τους μίσθο, έκαναν αυτό διαβάζοντας να πάρουν λίγο όγκος στον εγκέφαλο, όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Γιάννη, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να το δούμε. Ναι. Αυτό είναι. Απλά μου το δίνει ο Γιάννης Αδαμίδης, ο αρχισυντάκτης μας, έτσι για να το φρεσκάρουμε λίγο. Εντάξει, ήταν πολαιότητα του κύριου Παπαδημούλη. Βιάστηκε. Και πάμε κατευθείαν στο ζήτημα της παραίτησης του κυρίου Γιακουμάτου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αν μέχρι τον Δεκέμβριο δεν πέσουν...